εντυπωσιακές εγκαταστάσεις. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε στο Μαξοστάσιο, στα καινούργια γραφεία της Αττικό Μετρό και στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας. Όπως νομίζω διαπιστώσατε και εσείς οι ίδιοι από τις εικόνες που πήρατε, τα δοκιμαστικά δρομολόγια έχουν πλέον ξεκινήσει κανονικά. Επομένως βρισκόμαστε, θα σας έλεγα, στην τελική φάση. Στην τελική φάση ενός έργου, το οποίο θα με επιτρέψετε να πω ότι είχε καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το οποίο ποτέ δεν ολοκληρωνόταν. Επομένως, αυτό το έργο, ένα έργο το οποίο νομίζω ότι θα αλλάξει πραγματικά την πόλη της Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλων των πολιτών, βρίσκεται πραγματικά στη τελική του φάση. Εμείς στο Υπουργείο Υποδομών από την πρώτη μέρα θέσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και ξέρετε, είναι σπάνιο να θέτεις χρονοδιάγραμμα σε έργα τα οποία είναι τόσο πολύπλοκα. Σε αυτό το χρονοδιάγραμμα μένουμε και νομίζω ότι πλέον ακόμα και οι πιο δύσπιστοι διαπιστώνουν ότι αυτό το έργο πλέον ολοκληρώνεται. Το κέντρο ελέγχου λειτουργίας που είμαστε σήμερα εδώ είναι ένας χώρος 1.200 τετραγωνικών. Είναι ίσως από τα πιο σύγχρονα κέντρα λειτουργίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επομένως, όλο αυτό και το κέντρο λειτουργίας και η σταθμή θα είναι πραγματικά ένα στολίδι όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.